Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωστή Κλουβεράκη, Chief Digital Officer της Eurobank. Θα μιλήσουμε μαζί του για τις νέες εξελίξεις στην τραπεζική, τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός, ποιες αλλαγές έρχονται και στη χώρα μας για τις τράπεζες και τους καταναλωτές. Γεια σας κύριε Κλουβεράκη. Γεια σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε, να εισάγουμε τους αναγνώστες μας λίγο στην έννοια του Open Banking. Ποιες αλλαγές έρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο βέβαια της Ευρώπης, και τι θα αλλάξει φέτος από το 19, γιατί είναι μια κρίσιμη χρονιά, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο milestones αυτή τη χρονιά. Ένα είναι το Μάρτιο, το οποίο πλησιάζει αυτό το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο milestone, το οποίο έχει να κάνει με το launch των APIs. Και με APIs μιλάμε τώρα κάποιο software, το οποίο θα ανοίξει και θα εξηγήσουμε μετά, θα ανοίξουμε τα APIs της τράπεζας σε τρίτους παρόχους. Και μετά το Σεπτέμβρη, ουσιαστικά αυτά είναι υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Directiva της PSD2, θα γίνει το production αυτών των APIs. Και τι σημαίνει όλο αυτό? Ουσιαστικά η PSD2 είναι μια Directiva, ή αλλιώς είναι το ίδιο πράγμα με το Open Banking, η οποία υποχρεώνει τις τράπεζες να παρέχουν σε τρίτους παρόχους πρόσβαση στους λογαριασμούς των πελατών της τράπεζας. Mm-hmm. Μέσω των ανοιχτών αυτών APIs. Και όταν λέμε πελάτες, εννοούμε τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους τρίτους παρόχους να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πάνω στα δεδομένα και πάνω στις υποδομές της τράπεζας. Το οποίο με πολύ απλά λόγια και με λίγα λόγια σημαίνει ότι η PSD2 δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να δίνουν access, ουσιαστικά πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, στους τρίτους αυτούς παρόχους και να έχουν τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιούν τους τρίτους αυτούς παρόχους και να μπορούν έτσι να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, να αναλύουν τις δαπάνες τους, να κάνουν online πληρωμές λογαριασμών μέσω Facebook, μέσω Google, μέσω άλλων τρίτων παρόχων, κάποιων applications και την ίδια στιγμή θα μπορούμε να κρατάμε τα χρήματά μας με ασφάλεια στον υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό μας. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή αυτό που αλλάζει είναι πληροφόρηση στην ουσία, αλλά ο διαχειριστής των οικονομικών και των χρημάτων μας θα εξακολουθεί να είναι η τράπεζα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο προτέρημα της PSD2, το ότι ο καταναλωτής είναι ο κύριος ιδιοκτήτης των δεδομένων του πλέον. Mm. Δηλαδή μπορώ εγώ να μην δώσω consent, όπως το λέμε στη τραπεζική διάλεκτο, να ανοίξουν τα data μου. Τη συγκατάθεση δηλαδή. Ακριβώς, είναι συγκατάθεση. Οπότε η δεύτερη ημερομηνία πέρα από το Μάρτιο, πότε, ποια είναι αυτή που θα αλλάξει? Το Μάρτιο έχουμε να φτιάξουμε κάποια υποχρεωτικά εργαλεία, έτσι. Αλλά όμως το Σεπτέμβρη θα πρέπει να είμαστε τελείως έτοιμοι και να έχουμε φτιάξει κάποιο monetization πλάνο. Δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε οικονομικά αυτή τη νέα δυνατότητα που μας παρέχεται από το Σεπτέμβρη και μετά. Μην ξεχνάμε ότι από το 2018 τρέχει ήδη η PSD2 στην Αγγλία. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά από αυτά που διαβάζουμε και μπορούμε να τα συζητήσουμε εκτενώς, αν θέλετε. Οπότε από το Σεπτέμβρη λοιπόν η τράπεζα αναζητεί νέους τρόπους να αποκομίσει κέρδη και από την άλλη οι καταναλωτές αναζητούν νέες ευκαιρίες. Πώς έτσι το φαντάζεστε ότι θα διαμορφωθεί? Το έχετε δει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως λέτε? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη και αυτό έχει γίνει κιόλας σε ένα πολύ μεγάλο survey που έτρεξε πανευρωπαϊκό και τα 2/3 των CEO των τραπεζών ουσιαστικά λένε ότι αυτό θα έχει ίσως αρνητικό αντίκτυπο στις τράπεζες. Για μένα η απάντηση είναι διπλή, είναι και ναι και όχι, εξαρτάται από την τράπεζα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη τραπεζών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γενικότερα όμως η χρήση των τρίτων αυτών υπηρεσιών, είτε προσφέρονται αυτές οι τρίτες υπηρεσίες από την τράπεζα, είτε δεν προσφέρονται, αυτό δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό. Στην περίπτωση λοιπόν που μια τράπεζα δεν προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες με τους τρίτους παρόχους, κάποια fintechs, τότε τι γίνεται? Ο καταναλωτής ή θα μείνει στην τράπεζα, γιατί η τράπεζα μένει ως έχει, ή θα φύγει. Και αυτό εξαρτάται από την καταλληλότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει και της ολικής του εμπειρίας που έχει με τα ψηφιακά και τα φυσικά κανάλια. Η δεύτερη όμως περίπτωση είναι η πιο σημαντική, γιατί ουσιαστικά οθεί τις τράπεζες να καινοτομούν. Γιατί άμα προσφέρουν μια παρόμοια υπηρεσία με ένα fintech, να γίνουν παραδείγματος χάρη, και λίγο startup, δηλαδή να το πούμε έτσι. Στο περίπου. Και γενικά πρέπει να καινοτομήσουν πάρα πολύ και σε τέτοιο ρυθμό ώστε να μπορέσουν και να κρατήσουν τους πελάτες τους, γιατί θα είναι φούλοι ανταγωνιστικοί, αλλά το σημαντικότερο είναι να κερδίσουν νέους πελάτες. Mm-hmm. Και μια τρίτη επιλογή είναι να συνεργαστούν με τους τρίτους αυτούς παρόχους, ώστε τα λεγόμενα fintechs, ας τα πούμε έτσι. Έτσι, και να επεκτείνουν ουσιαστικά την προσφορά των υπηρεσιών ή ακόμα και να βελτιώσουν κάποιες υπηρεσίες υπάρχουσες. Η Eurobank θα συνεργαστεί ή θα αναπτύξει μόνη της κάποια τμήματα που Κοιτάξτε, θα ανταγωνιστούν? Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε είναι
να δουλέψουμε γύρω, στο πλαίσιο, γύρω από το πλαίσιο της καινοτομίας. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες που δεν προσφέρονται τώρα και ξέρουμε ότι θα τις προσφέρουν οι ανταγωνιστές και άλλα fintechs. Και οι τράπεζες όμως. Και οι τράπεζες. Mm-hmm. Εντάξει. Ενδεχομένως. Σίγουρα. Ενδεχομένως, ναι, δεν πιστεύω να μείνουν πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, από ό,τι ακούμε και είμαι σίγουρος γι' αυτό, καμία τράπεζα ελληνική δεν θα μείνει πίσω. Όλοι θα ακούσουμε την PSD2 την Directive και ξέρουμε ήδη τα fintechs και ήδη είναι και η Revolut, έχει πολύ, πολύ ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. Είναι η N26, mm-hmm. που θα πάρει και global ουσιαστικά άδεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Άρα λοιπόν, γυρνώντας πίσω στο ερώτημά σας, έχει να κάνει με την τράπεζα πόσο καλά και σωστά ακούει όλο αυτό το νέο εκολαπτώμενο σύστημα, χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο πούμε έτσι, και τι πράξεις θα. Και τι είναι ενέργειες πράξη. Οι πελάτες της τράπεζας, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι επιχειρήσεις, τι έχουν να κερδίσουν από αυτή την αλλαγή, την επανάσταση που έρχεται. Λοιπόν, ένα που έχουν να κερδίσουν σίγουρα είναι πολύ καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα. Γιατί θα δημιουργηθεί, εφόσον κανείς δεν θα μείνει πίσω, mm-hmm. αυτό είναι ουσιαστικά το baseline που συζητάμε. Και με το δεύτερο παράδειγμα που σας είπα, αναγκαστικά θα αναγκαστούν όλοι να καινοτομήσουν. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένας φοβερός ανταγωνισμός όταν οριμάσουν τα πράγματα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και του χρόνου ακόμα δεν θα δούμε πολύ όριμα πράγματα στην Ελλάδα, μιας και ανοίγει τέλη του 19. Σε λίγους μήνες ανοίγει ουσιαστικά η PSD2 σε εμάς να τρέχει. Αλλά εφόσον καινοτομήσουν όλοι και προσφέρουν υπηρεσίες, άμα όλοι προσφέρουμε πολύ καλά, πολύ καλές υπηρεσίες και προϊόντα, άρα λοιπόν αυτόματα για τον πελάτη θα προσπαθούμε να τον ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και σε άποψη pricing. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε και καλύτερα ίσως επιτόκια, εντάξει, το μέτρο του δυνατού βέβαια, οι καλύτερες υπηρεσίες. Ναι, αυτό είναι νωρίς να το πούμε. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όμως ο ανταγωνισμός, όλοι το ξέρουμε ότι. Το σίγουρο είναι το ότι ορθεί τα πράγματα προς την σωστή πλευρά για τον καταναλωτή.